κάνουμε μία κουβέντα πάνω στο, σε ένα νέο γεωπολιτικό πλαίσιο που κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολύ πιο σοβαρών ανθρώπων από εμένα έχει την τάση να διαμορφώνεται στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Περνάμε από ένα φαντασιακά μονοπολικό διεθνές σύστημα όπου υποτίθεται ότι κυριαρχούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ευρωπαϊκή της απόφυση, η λεγόμενη Δύση. Περνάμε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Για την ακρίβεια είμαστε ήδη εδώ, απλώς ο κόσμος αυτός δεν έχει σχηματοποιηθεί. Είναι εξαιρετικά ρευστός. Είμαστε σε μια πολύ δυναμική περίοδο της ιστορίας. Μέσα σε αυτή την περίοδο λοιπόν και η Ελλάδα ως χώρα και ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν την οπτική τους, τη θέασή τους για το τι συμβαίνει, να εναρμονιστούν με την ιστορική πραγματικότητα, έτσι ώστε να αρχίσουμε να χαράζουμε μια στρατηγική για το μέλλον. Στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα, τόσο στις ελίτ όσο και σε πολύ μεγάλα στρώματα των λαϊκών μαζών, του λαού, των πολιτών, κυριαρχεί η αντίληψη ότι είμαστε ένα οργανικό κομμάτι της λεγόμενης Δύσης. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, της Ευρωατλαντικής Δύσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, γιατί αυτοί οι πανίσχυροι μηχανισμοί, πανίσχυρες οντότητες γεωπολιτικές θα μας συντρίψουν. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιθανόν να κινούμαστε προς έναν μετααμερικανικό, μεταευρωπαϊκό κόσμο και η Ελλάδα, αν επιμείνει σε αυτή τη στρατηγική της απόφυσης, να καταλήξει να είναι απόφυση ενός φαντάσματος, το οποίο δεν υπάρχει. Δεν μιλάμε καν για μια δουλοπρεπή πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Είναι απλά μη ρεαλιστικό. Η άποψη αυτή, η αντίληψη αυτή, η προσέγγιση αυτή ξεκινάει από το περίπου αναντήρητο γεγονός ότι έχουμε μια δραστική απομείωση της αμερικανικής ισχύος και της αμερικανικής παρεμβατικότητας ανά τον πλανήτη. Πολύ χοντρικά και πολύ έτσι, όχι επιδερμικά, αλλά με πολύ βασικό τρόπο, θα πούμε μερικά πράγματα για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Μία από τις αιτίες για την οποία έχουμε αυτή την αμερικανική οπισθοχώρηση από τα διεθνή δρόμενα, ουσιαστικά την κατάρρευση του μύθου της αμερικανικής ηγεμονίας, είναι η στρατιωτική αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατανοώ ότι αυτό ακούγεται πάρα πολύ περίεργο έως και βλάσφημο στην Ελλάδα, δεδομένου ότι έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι η αναντήρητη στρατιωτική ηγεμόνες του πλανήτη και η στρατιωτική τους ισχύ είναι τέτοια, έναντι της οποίας δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Πιθανώς αυτό να ίσχυε στα πρώτα χρόνια της μεταψυχροπολεμικής εποχής. Σήμερα όμως δεν ισχύει σε κανένα βαθμό. Και εδώ έχω βάλει δύο διαφάνειες που για μένα εκφράζουν με πολύ παραστατικό και άμεσο τρόπο το τι έχει συμβεί από το 2001 και μετά. Το 2001 λοιπόν και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκλωβίστηκαν στο χειμερικό, ατέρμον και αδιέξοδο πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία. Για την ακρίβεια, τον πόλεμο ενάντια στον τρόμο, όπως το λέγανε αυτοί. Εγκλωβίστηκαν σε μια πολεμική αντιπαράθεση χωρίς στόχους, χωρίς τέλος και εν τέλει χωρίς αντίπαλο. Κατέληξαν να είναι εγκλωβισμένοι σε χώρους όπως είναι το Αφγανιστάν και το Ιράκ, όπου η υψηλή τους τεχνολογία, τα πανίσχυρα αυτά τεχνουργήματα της πολεμικής τους μαγείας, ήταν ουσιαστικά άχρηστα. Κατέληξαν να πολεμούν αντιπάλους χαμηλής τεχνολογίας, ασύμμετρους αντιπάλους, έναντι των οποίων όλα αυτά τα μηχανήματα δεν μπορούσαν να συνεισφέρουν. Έτσι λοιπόν κατέληξαν να αναδιαμορφώσουν τις ένοπλες τους δυνάμεις, ουσιαστικά μετατρέποντας σε ένα τεράστιο αντιαντάρτικο σώμα. Η κάτω φωτογραφία είναι χαρακτηριστική. Δείχνει ένα high-tech πεζοναύτη πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Δεν είναι χιουμοριστική, ξέρετε. Όταν οι Αμερικανοί πήγανε στο Αφγανιστάν, ανακάλυψαν ότι τα οχήματά τους, τα Χάμβι, ήταν απλά άχρηστα για τα εδάφη του Αφγανιστάν. Τα πετάξανε και πήρανε αγροτικά φορτηγάκια, Hilux, Toyota και Nissan Navara. Και αυτά αποδείχτηκε ότι δεν τους βόλευαν. Και αποφάσισαν λοιπόν, και τους βγάζουμε το καπέλο γι' αυτό, γιατί δείχνουν τεράστια προσαρμοστικότητα και αυτό είναι πολύ μεγάλο προσόν για τον πολεμιστή, αναδημιούργησαν ένα σώμα ημιονυγών ή τιμουλαράδων,
το οποίο υπήρχε και στο ελληνικό στρατό πριν από πολλά χρόνια και όπως ξέρετε είχε και κάποιες πολιτικές συνδηλώσεις, δηλαδή πηγαίνανε κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκεί. Φτιάξανε λοιπόν σώμα ημιονυγών, δηλαδή μουλαράδων, αγόρασαν περίπου 10.000 μουλάρια για αρχή, φτιάξανε ένα κέντρο εκπαιδεύσεως κάπου στο Κεντάκι, αν θυμάμαι καλά, όπου εκεί πήγαιναν οι Αμερικανοί στρατιώτες της 10ης ορεινής μεραρχίας για να εκπαιδεύονται με αντικείμενα πάνω στο μουλάρι, τι είναι το μουλάρι, γιατί ήταν και παιδιά από την πόλη, να το κοιτάζουμε στα δόντια πριν το αγοράσουμε, ποια είναι η ψυχολογία του μουλαριού, πώς το φορτώνουμε κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι απλά η κορυφή του Παγόβουνου για το πώς, που δείχνει για το πώς κινήθηκε ο Αμερικάνικος στρατός. Κινήθηκε δηλαδή προς μια κατεύθυνση οπισθοχώρησης από την αντιμετώπιση ομόλογων αντιπάλων, peer opponents, όπως ήταν η παλιά καλή Σοβιετική Ένωση, προς την κατεύθυνση αντιμετώπιση ασύμμετρων αντιπάλων χαμηλής τεχνολογίας σε ακαθόριστους πολέμους, σε διαρκείς πολέμους χαμηλής έντασης. Την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί βυθίζονταν σε αυτό το πηγάδι, η Κίνα δημιουργούσε ένα νέο είδος πολεμικής μηχανής. Η πάνω διαφάνεια δείχνει ακριβώς αυτό. Είναι μια καλλιτεχνική απεικόνηση από κινέζικο δικτυακό τόπο, όπου δείχνει εξειδικευμένους βαλιστικούς πυράβλους ASBM για να χτυπάνε κινούμενους στόχους στη θάλασσα, δηλαδή τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, να καταστρέφουν μια ομάδα μάχης των αμερικανικών αεροπλανοφόρων. Αυτά τα οπλικά συστήματα, αυτές οι μεθοδολογίες, η αντιπρόσβαση και άνοιξη περιοχής από τους Αμερικανούς αναλυτές, επαναλαμβάνω, χαρακτηρίζονται ως high-end asymmetrical threats, ασύμμετρες απειλές στο άνω μέρος του φάσματος. Έχουμε δηλαδή μια τεράστια συμμετρία όσον αφορά τη στρατιωτική ισχύ και ταυτοχρόνως έχουμε και αναγέννηση της ρωσικής στρατιωτικής ισχύς. Εκεί λοιπόν που η αμερικανική στρατιωτική ισχύ βυθιζόταν και συνεχίζει να βυθίζεται σε ένα βάλτο, έχουμε τη δημιουργία ενός νέου τύπου πολεμικής μηχανής από πλευρά των Κινέζων και αναγέννηση της παλιάς παραδοσιακής ρωσικής ισχύος. Έτσι λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη κρίση αναφορικά με το τι θέλουν να κάνουν για το μέλλον και έχουν ουσιαστικά επιστρέψει στον εαυτό τους. Εδώ είναι και κάποια άλλα πραγματάκια, θα λέγαμε αυτά χαρακτηρίζονται ως μεταπυρηνικά υπερόπλα, post-nuclear super weapons, όπως είναι αυτά τα υποβρύχια ανοιχτής θάλασσας μη πυρηνικά, εν πάση περιπτώσει τα οποία κανένα από αυτά δεν είναι αμερικανικό. Έχουμε λοιπόν μια νέα στρατιωτική πραγματικότητα στον πλανήτη, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε υποδιέστερη κατάσταση σε σχέση με άλλους. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια σειρά, όλα αυτά, αυτή η πραγματικότητα συνδυάζεται με μια σειρά από άλλα μεγέθη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πολύ μεγάλη πτώση της οικονομίας, έχουμε μια άνοδο, εδώ έχω βάλει μια φωτογραφία από μια διαδήλωση του κόμματος του Τσαγιού, που δίνει τεράστια έμφαση στον απομονωτισμό και στο χτύπημα του σοσιαλισμού κατά αυτούς τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι το σπάταλο ομοσπονδιακό κράτος, σπάταλο και γιατί κάνει επεμβάσεις στο εξωτερικό και γιατί έχει ισχυρή πολεμική μηχανή και, το οποίο ολοένα και μεγαλώνει. Έχουμε κάτι το οποίο ακόμη δεν το έχουμε δει στην όλη του τη δυναμική, τον διχασμό που τίνει να δημιουργηθεί στην αμερικανική κοινωνία και αυτό φαίνεται μεταξύ της πρωτοφανούς εντάσεως που υπάρχει μεταξύ των υποψηφίων των δύο Προέδρων και βέβαια και των Σάντερς, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Και κυρίως έχουμε την λεγόμενη σιωπηλή ενεργειακή επανάσταση. Αυτή εδώ, αυτός ο βράχος. Δηλαδή όσο εμείς εδώ στην Ευρώπη κοιμόμασταν και όσο οι διεθνολόγοι και οι ειδικοί στην ενέργεια επίσης κοιμόνταν, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αυτή η επανάσταση, λεγόμενη σιωπηλή Silent Energy Revolution, η οποία βασίζεται πολύ απλά πάνω στο σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιώντας μικρές εταιρείες Ηνωμένες Πολιτείες, μικρές σε σχέση με τα μεγέθη των μεγάλων πετρελαϊκών βιομηχανιών, αξιοποιώντας κάποιες νέες μεθοδολογίες, κατάφεραν και τραβάνε τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου μέσα από το σχιστόλιθο. Με αποτέλεσμα, για πρώτη φορά σύγχρονη ιστορία, τους Ηνωμένες Πολιτείες να είναι ενεργειακά ανεξάρτητες. Πολύ απλά να μην χρειάζονται ενεργειακές ροές από άλλα μέρη του κόσμου. Αυτό λοιπόν οθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο να τραβηχτούν σε μια ένδοξη απομόνωση, θα λέγαμε, κατά τα πρότυπα τα παλιά βρετανικά. Πολύ απλά θα λέγαμε ότι πλέον δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι θα γίνει σε άλλα μέρη του κόσμου. Αντιθέτως, θα τους ενδιέφερε τουλάχιστον πολύ ισχυρά κομμάτια των Ηνωμένων Πολιτειών και μιλάμε για την οικονομική ελίτ των Ηνωμένων Πολιτειών, θα τους ενδιέφερε να έρθει ο λεγόμενος πολυπολικός κόσμος, δηλαδή να αμφισβητηθεί η ηγεμονία τους, ώστε να έχουμε μια
αναταραχή στον πλανήτη, η οποία πλέον θα μπορούσε να εκτινάξει εκ νέου τις τιμές των υδρογονανθράκων, με αποτέλεσμα να βγάζουν και αυτοί ένα πολύ καλό μεροκάματο. Έχουμε, παρεπιπτόντως, όλα αυτά δεν είναι κατά ανάγκη βεβαιότητες, είναι πιθανότητες, αλλά μέσα στο ενιαίο αυτό πλαίσιο μας δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πολύ απλά αυτές που ήταν και σε καμία περίπτωση δεν είναι ο αναντήρητος ηγεμόνας του πλανήτη και πιθανώς να μην θέλει και να είναι. Η ενιαία λοιπόν Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ποτέ δεν κατάφερε και ποτέ δεν θέλησε να εξελιχθεί σε ένα ξεχωριστό γεωστρατηγικό μέγεθος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και λειτουργούσε εν μέρη ως απόφυση, βρέθηκε στο κενό. Βρέθηκε να ζει σε αυτό που λένε Αμερικανοί αναλυτές στη φούσκα του τέλους της ιστορίας. Και πολύ απλά μια τέτοια Ευρώπη μεταμερικανική είναι μη βιώσιμη. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα χάσμα. Δημιουργείται ένα χάσμα στον πλανήτη, δημιουργείται μια Ευρώπη η οποία καταραίει σε ένα είδος ενδόρυξης, implosion μέσα στον ίδιο της τον πυρήνα, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα παγκοσμιοποιημένα εργαλεία, τα ήμι παγκοσμιοποιημένα εργαλεία, τα οποία λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, όπως είναι και το ενιαίο νόμισμα, να έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση in limbo, να μην ξέρουν ποιο ακριβώς είναι το μέλλον τους. Επαναλαμβάνω, όχι για χώρες για εμάς, για χώρες ακριβώς του σκληρού πυρήνα της Ευρώπης. Ωστόσο, στο ευρασιατικό σύστημα, αυτή η αποχώρηση των Αμερικανών και η αποχώρηση της Ευρώπης άφησε με τη σειρά της κάποια ερείπια. Είχε κάποιες συνέπειες και δημιούργησε μια σειρά από προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η σύγκρουση κατ' εμέ παθολογικού τύπου, δηλαδή αιμονική σύγκρουση με τη Ρωσία. Απομονώνοντας εντός εισαγωγικών τη Ρωσία, οι Ευρωπαίοι με τις ευλογίες των Αμερικανών ουσιαστικά οθούν τη Ρωσία προς την αγκαλιά της Κίνας. Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας επικεντρώσει τη στρατηγική τους ισχύ στον ειρηνικό και προσπαθώντας να περικυκλώσουν την Κίνα, ουσιαστικά οθούν και την Κίνα προς την αγκαλιά της Ρωσίας. Με την ευγενική χορηγία λοιπόν της Δύσης δημιουργείται το πρόπλασμα ενός γεωπολιτικού συμπλόκου, μιας γεωπολιτικής οντότητας, η οποία αν προχωρήσει θα είναι η πρώτη hyperpower, η πρώτη υπερ-υπερδύναμη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα μεγέθη είναι τρομακτικά, είναι απλά μοναδικά, δεν έχουν ξαναεμφανιστεί. Βέβαια, μιλάμε επίσης για πιθανότητα, όχι για βεβαιότητα. Το γεγονός όμως παραμένει ότι ακριβώς αυτή η πιθανότητα έχει τρομοκρατήσει και μία σειρά από χώρες της Ευρώπης, οι οποίες αρχίζουν να σκέφτονται με άλλα κριτήρια. Και πολύ απλά λένε ότι τι θα γίνει. Βρισκόμαστε σε μια ενωμένη Ευρώπη, η οποία είναι κάτι μεσοβέζικο και είχε μια υπόσταση στο παρελθόν, αλλά σήμερα πολύ απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οι Αμερικανοί τραβιούνται στον εαυτό τους, ή τουλάχιστον αυτή είναι μια πιθανότητα να συμβεί. Εμείς βρισκόμαστε ενώπιον της πιθανότητας να δημιουργηθεί μια τρομακτική υπερδύναμη στην Ευρασία, την οποία δεν θα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με την αυλή μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε προς εθνοκεντρικές στρατηγικές, απομακρυσμένες από το ενιαίο εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, η τελευταία πράξη της Δύσης στην περιοχή μας από τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, που ήταν εξ αρχής ισλαμιστικός χειμώνας και αυτό φαινότανε, ήταν να διαλύσουν το λεγόμενο δακτύλιο σταθερότητος γύρω από την Ευρώπη, καταστρέφοντας τη Λιβύη, καταστρέφοντας το περίπου τη Συρία και δημιουργώντας και μια σειρά από άλλα προβλήματα, έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει δύο μεγάλες μαύρες τρύπες, όπως και το Ιράκ κατέστρεψαν, στην περιφέρεια της Ευρασίας, οι οποίες μεταξύ των άλλων προβλημάτων που δημιουργούν ρουφάνε πληθυσμούς από την υποσαχάρια Αφρική και την Ευρασία και τους μετακινούν προς την Ευρώπη. Η κατάσταση αυτή, παρόλο που γνωρίζω πολύ καλά ότι πολύ δύσκολα μπορεί να μιλήσει κανείς για το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό χωρίς να χαρακτηριστεί με ακραίους χαρακτηρισμούς, παρόλα τα αυτά πρέπει να το πούμε ότι αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να τραβήξει για πολύ. Οι πληθυσμοί που κινούνται προς την Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλοι για να μην αντιδράσουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Σκεφτείτε πολύ απλά ότι το Μπαγκλαντές, το οποίο είναι μια χώρα που δεν έχει πόλεμο, δεν έχει τίποτα,
Είναι μια χώρα σχεδόν στις ίδιες διαστάσεις με την Ελλάδα, είναι όσο η Ελλάδα και η Εύβοια περίπου. Έχει 170 εκατομμύρια κατοίκους οι οποίοι και ανέρχονται με τρομακτικό δυναμισμό και θέλουν να μετακινηθούν προς την Ευρώπη. Από μόνο του το Μπαγκλαντές, αν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση των ημιανοιχτών συνόρων, είναι δεδομένο ότι έχει τη δυνατότητα να αποδομήσει ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Άρα αρχίζουν πολύ έντονα να προκύπτουν πανικόβλητες αντιδράσεις από πλευράς συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χαρών, οι οποίες επίσης οθούν προς μια εθνοκεντρική, αν και μισαλόδοξη, στρατηγική. Ταυτοχρόνως, αυτό ήταν ένα γεωπολιτικό, θα λέγαμε, μια πολύ έτσι γρήγορη και γκρόσο μόντο γεωπολιτική ανάγνωση του διεθνούς συστήματος, που πώς μετακινείται από μια μονοπολική σε μια πολυπολική διάσταση. Ταυτοχρόνως όμως υπάρχει και μια ξεκάθαρα πολιτική ανάγνωση. Αυτός ο μονοπολικός μεταψυχροπολεμικός κόσμος ταυτίστηκε με το θρίαμβο της Δύσης επί του υπαρκτού σοσιαλισμού. Άρα και με τον θρίαμβο του καπιταλισμού, τουλάχιστον στο ιστορικό γίγνεσθε. Ή τουλάχιστον έτσι έγινε ερμηνευτό εκείνη την εποχή. Όμως αυτή η εξέλιξη αρχίζει να γίνεται κατανοητό ότι οδήγησε και τον καπιταλισμό σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Όσο υπήρχε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, όσο υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και το οικονομικό-πολιτικό της σύστημα, ο καπιταλισμός αντιπαράθεται στον εφαρμοσμένο κομμουνισμό, τέλος πάντων, μία πρακτικότητα, μία ευπλαστότητα και μία προσαρμοστικότητα. Πολύ απλά έλεγε, εμάς, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η ιδεολογία. Με ενδιαφέρει κάτι να δουλεύει. Σίγουρα δεν θα δουλεύει κάτι τέλεια, αλλά διαρκώς θα φροντίζω να προσαρμόζομαι έτσι ώστε να διορθώνω τα λάθη μου και να, αν μη τι άλλο, να είμαι σε μια κατάσταση που να μπορεί να συμβαδίζει με την πραγματικότητα κάθε εποχής. Και έτσι λοιπόν και ο καπιταλισμός είχε μια πολύ μεγάλη δυνατότητα προσαρμογής. Με το τέλος όμως του ψυχρού πολέμου, την κατάρρευση Σοβιετικής Ένωσης και τον θρίαμβο της Δύσης και του καπιταλιστικού συστήματος, ο καπιταλισμός ανήλθε στο θρόνο του νικητού. Ενεδύθη το μανδύα του ιστορικού θριαμβευτή που δικαιώθηκε από την ιστορία. Εμφανίστηκαν οι αντιλήψεις περί του τέλους της ιστορίας. Άρα, ολόκληρο το καπιταλιστικό σύστημα, από εκεί που υποτίθεται ότι λειτουργούσε με κάποια πρακτικότητα, έγινε ακραία ιδεολειπτικό, άκαμπτο και κατά κάποιο τρόπο μεταφυσικό. Έτσι λοιπόν σήμερα, για να το πούμε πολύ απλά και με μία λέξη, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί ούτε το οικονομικό σύστημα, δεν λειτουργεί ούτε η γεωπολιτική αρχιτεκτονική του μεταψυχροπολεμικού κόσμου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα ιστορικό αδιέξοδο. Τον παλιό καιρό η κατάσταση αυτή στην ιστορία συνήθως ρυθμίζονταν με κάποιο μεγάλο πόλεμο. Και πράγματι σήμερα είμαστε σε μια εποχή η οποία ομοιάζει επικίνδυνα με την εποχή που υπήρχε πριν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο σήμερα υπάρχουν κάποιες διαφορές τεράστιες. Για παράδειγμα, η ύπαρξη πολύ μεγάλων πυρηνικών οπλοστασίων στον πλανήτη απαγορεύει ένα είδος λελογισμένου πολέμου, θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος της ανθρωπότητος. Άρα, έχουμε φτάσει σε ένα ιστορικό αδιέξοδο που μάλλον θα κινηθούμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι στο διεθνές σύστημα εμφανίζεται εκ νέου ως κυρίαρχο γεωπολιτικό υποκείμενο το έθνος. Εμφανίζονται εθνοκεντρικές λογικές και στρατηγικές, αποκομμένες από όνειρα και φαντασιώσεις υπερεθνικών οντοτήτων όπως ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει, ήδη έχει αρχίσει να σχηματοποιείται ήδη και σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Γαλλία, η οποία όπως γνωρίζετε βρίσκεται σε ένα τρομακτικό αδιέξοδο σήμερα και αρχίζουν οι γαλλικές ελίτ εν προκειμένου να συζητάνε για μια εποχή μετά την Ευρώπη. Για την Ελλάδα λοιπόν, αν αυτό είναι μια αναγκαιότητα για τη Γαλλία, για την Ελλάδα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι 10 φορές αναγκαιότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρισιμότατη περιοχή του διεθνούς συστήματος. Δεν είπαμε κάποιους λόγους γιατί, αλλά σκεφτείτε ότι στον κόσμο ο οποίος διαμορφώνεται σε έναν ενιαίο ευρασιατικό κόσμο, το κέντρο θα είναι η Μεσόγειος και το κέντρο του κέντρου είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Εδώ πέρα λοιπόν θα παιχτούν πάρα πολλά από τις διεθνές ισορροπίες, τις πλανητικές, στις επόμενα χρόνια, στις επόμενες δεκαετίες. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη
περιοχή. Για να μπορέσει όμως να διεκδικήσει κάποιο ρόλο, πρέπει να λειτουργήσει εκ νέου, εθνοκεντρικά, εκ νέου να ανακτήσει την εθνική της ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία, εθνική υπόσταση. Αν συνεχίσει να λειτουργεί ως σκολικοειδής απόφυση ενός σχηματισμού, ο οποίος, παραλαμβάνω, δεν υπάρχει, πολύ απλά έχει κάνει άλμα στο κενό και θα οδηγηθεί στην καταστροφή. Αυτή τουλάχιστον είναι η ταπεινή μου άποψη. Και ένα κρισιμότατη σημασία θέμα είναι ποιο πολιτικό υποκείμενο θα αναλάβει στην Ελλάδα αυτή την εθνική αναγέννηση, να το πούμε έτσι. Σε μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα, το φυσιολογικό πολιτικό υποκείμενο θα ήταν οι εθνικές αστικές ελίτ. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχουν ούτε εθνικές ούτε αστικές ελίτ, για να θυμηθούμε και τον Ψιρούκι. Οι αστικές ελίτ είναι κομπραδόρικες, μεταπρατικές, παρασιτικές και, άρα δεν έχουν τον αστικό χαρακτήρα που έχουν στα άλλα τα λογικά ευρωπαϊκά κράτη, και κυρίως επειδή η Ελλάδα δημιουργήθηκε, το ελλαδικό κράτος δημιουργήθηκε εξ υπαρχής ως κράτος πελάτης της Δύσης, με έναν στοχευμένο γεωπολιτικό προσανατολισμό να λειτουργεί ως φράγμα έναντι της Ρωσίας από τότε μέχρι σήμερα, δεν έχουν ούτε εθνική διάσταση. Αντιθέτως, είναι πολύ περισσότερο δυτικές, όχι δυτικόφιλες, δυτικές από ότι ελληνικές. Άρα λοιπόν, το πολιτικό αυτό υποκείμενο που θα αναλάβει να θέσει την Ελλάδα στη σημερινή εποχή, κατ' εμέ πρέπει να βγει από τα κάτω. Πρέπει να βγει από την καρδιά του λαού, από τις μεγάλες, τις πλατιές, λαϊκές μάζες, από όλους εμάς, ή αλλιώς δεν θα υπάρξει. Και τελευταίο, αυτή η εθνοκεντρική λογική, τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα, μπορεί να έχει δύο κατευθύνσεις. Ή θα οδηγηθεί σε έναν μυσαλόδοξο εθνικισμό και θα συνεισφέρει σε μια παγκόσμια αρχιτεκτονική του τύπου όλοι εναντίον όλων, τη φυσική κατάσταση του Χόμπς, ή θα οδηγηθεί, και αυτό είναι επίσης μια μεγάλη πρόκληση, σε μια ευρύτερη, πανανθρώπινη, δημοκρατική, σοσιαλιστική στράτευση που θα περιλαμβάνει όλα τα έθνη και όλους τους λαούς. Καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να ακούγονται περίεργα, αφελή, αλλά αυτές είναι οι ιστορικές προοπτικές αυτή τη στιγμή. Αυτό τουλάχιστον μας δείχνει μια ψυχρή ανάγνωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Και επειδή κανένας δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, και σίγουρα δεν τον ορθοτομώ εγώ, όλα αυτά μπορεί να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος εντελώς λάθος. Παρόλα ταύτα, το γεγονός παραμένει ότι οι βεβαιότητες του παρελθόντος σε σχέση με το ποιοι είμαστε, με ποιους συμμαχούμε, πού υπάρχουμε, δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή και κυρίως με την αυριανή πραγματικότητα. Πρέπει να σκεφτούμε, να κάνουμε μια νέα ανάγνωση του περιβάλλοντός μας και να σχεδιάσουμε, επανασχεδιάσουμε την πορεία μας προς το μέλλον. Το μέλλον μας χτυπάει την πόρτα, επίμονα και απειλώντας ουσιαστικά τη στιγμή που οι Έλληνες, οι ελληνικές αστικές ελίτ και δυστυχώς και τα μεγαλύτερα κομμάτια του λαού βρίσκονται βυθισμένες σε μια φαντασίωση, σε ένα όνειρο μιας μακρινής εποχής που δεν ξέρω και αν υπήρχε και στο παρελθόν, ήταν μια συλλογική μας φαντασίωση. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.